Καλησπέρα! Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε, Σήμερα έχουμε παρουσίαση. Πάλι πρώτο βίντεο. Παιδιά, πήραμε ένα ποντικάκι της Razer. Είναι το Razer Death Thunder Essential. Είναι ένα πολυβραβευμένο ποντίκι. Πιο πολύ για την εργονομία του και για την αντοχή του. Πάμε να τα ανοίξουμε. Δυστυχώς δεν θα χρειαστεί μαχαιράκι. Χρειαστεί! Να φέρε. Κάτσε γιατί είναι λίγο μικρό, παιδιά. Α! Όχι, ρε χαζέ. Μην ξέρω. Το ανοίξαμε. Και. για να δούμε τώρα. Σκασμός. Για να το ανοίξουμε εδώ πέρα. Κουμπικάκι. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι έχει μέσα. Αυτό κολλητάκι της Razer. Δεν είναι χρώμα. Κρώμα, το κρώμα του στίχους, ρε. Ένα μάνιουαλ της κακιάς ώρας. Και εδώ είναι το ποντικάκι αυτό καθ' αυτό. Και εδώ είναι το ποντικάκι. Για να το δούμε. Το κοινού. Είναι πολύ καλό. Το καλώδιο είναι αρκετά μεγάλο. Α, έχει και καλυμματάκι για το USB. Μπράβο. Πράσινο το USB μέσα. Το καλώδιο είναι υφασμάτινων ινών. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν μπλέκεται δηλαδή εύκολα, το βλέπετε αυτό. Μένει όπως είναι. Έλα ρε μαλάκα! Σε λίγο το τριεξονικό από κάτω! Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαστε σε εξωτερικό χώρο. Η εταιρεία λέει ότι το ποντίκι αντέχει 10 εκατομμύρια πατήματα. Δηλαδή πρέπει να καθόμαστε και να κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι RGB, εννοείται. Σου βάζει μόνο ένα χρώμα. Είναι, δηλαδή φωτίζει το λογότυπο της Razer και η ροδέλα εδώ πέρα. Ο σένσορας είναι μέχρι 6400 DPI. Αρκετά γρήγορος. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, πιστεύω δηλαδή. Πολλοί δεν χρησιμοποιούν ούτε τα 6400 DPI. Στην εργονομία είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε δύο buttons εδώ πέρα, το forward και backward, για να το χρησιμοποιούμε την ώρα που κάνουμε browsing στο Google και σε διάφορες άλλες σελίδες. Εννοείται πως είναι full προγραμματιζόμενα, δηλαδή μέσω του Razer Synapse μπορούμε να βάλουμε ό,τι λειτουργία χρειαζόμαστε εδώ πέρα στα παιχνίδια. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Α, εδώ πέρα το texture που βλέπετε δεν είναι λαστιχένιο. Ούτε μέσα, ούτε έξω, στο δαχτυλάκι το μικρό. Να πω και ένα αστείο. Πες. Όχι, για τους προγραμματιστές, ότι είναι copy-paste του Stack Overflow. Stack Overflow? Ναι. Είναι αυτό. Είναι όλο copy-paste. Μέχρι και αυτοί που είναι πάρα πολύ μεγάλοι προγραμματιστές, copy-paste κάνουν από Stack Overflow. Δηλαδή... αυτό. Δεν κατάλαβα. Copy-paste είναι. Αντί, π.χ. στα κουμπιά, αντιγραφή επικόλυση. Αυτό. Control CTRL-V. Α, δηλαδή να βάλεις copy-paste. Αντί να κάτσε που φωνάζει με το να τα έχεις δηλαδή στο... Αντί να κάνεις Control-C, Control-V, πατάς το κουμπάκι αυτό. Αντιγραφή κώδικα, οκ, δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα μας πάει και μέσα. Ας συνεχίσουμε, παιδιά. Ήταν το αστείο του καμεραμάν. Α, να πούμε ότι καμεραμάν έχουμε τον Παναγιώτη Μαγνήσαλη και ηχοληψία έχουμε τον Μάριο Παντελή. Μάρι, για μίλα, δεν έχεις ωραία φωνή. Μίλησε μας λίγο, Μάρι. Ο Μάριος είναι μικρός. Ο Μάριος είναι μικρός, ναι, το κοινό. Παιδιά, το κοινό ακούτε, το υπόλοιπο είναι κοινό. Δεν ξέρω αν είπαμε, αλλά το καλώδιο δεν είναι αποσπασμένο, εννοείται. Για 40 ευρώ, δηλαδή, δεν παίρνεις και ασύρματο και ενσύρματο. Είναι μόνο ενσύρματο, το βλέπετε. Αυτά. Α, έχει πολύ μεγάλους πάντους από κάτω για να γλιστράει πολύ καλά στο mousepad. Αυτά, πάμε να το δοκιμάσουμε. Παρακαλώ, ένα λάπτοπ να έχω μπροστά μου. Ήρθε και το λεπτοπάκι μας για να συνδέσουμε το ποντικάκι μας. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Είναι πολύ γρήγορο για αρχή. Δηλαδή πρέπει όντως να κατεβάσετε το Razer Synapse. Γιατί είναι... Το χάσα! Ο χρόνος απόκρισης λέει ότι είναι 2 millisecond. Δηλαδή χρειάζονται 2 millisecond για να μετακινηθεί το κλικ από εδώ στην οθόνη. Δηλαδή φανταστείτε πόσο γρήγορο είναι. Για να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι.
Το manual λέει ότι πρέπει να κατεβάσει το Razer Synapse, αλλά εμένα το laptop μου το έκανε αυτόματα. Αυτή τη στιγμή κάνει το installing και μέσα από το Razer Synapse μπορείς να αλλάξεις πέρα από το χρώμα. Το χρώμα δεν αλλάζει όπως είπαμε. Μπορείς να αλλάξεις τα εφέ του ποντικού, μπορείς να αλλάξεις τα DPI, μπορείς να προγραμματίσεις τα buttons. Η Razer γενικά κάνει συνέχεια αναβαθμίσεις το software της. Πιο παλιά ήταν πολύ χάλια, να πούμε την αλήθεια, ήταν πολύ άσχημο. Αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερο. Βάλαμε το game να παίξουμε, ένα game lol. Και αυτή τη στιγμή ανεβαίνουμε στο lane, πάμε στο top. Παιδιά, το ποντίκι, εντάξει, θα δούμε και στο... και στην πάροδο του χρόνου, αλλά παιδιά το ποντίκι είναι τρομερό, δηλαδή τα κάνει όλα καριέρα με το που τα... με το που του δώσω την εντολή κατευθείαν φεύγει, δεν σταματάει καθόλου. Παίρνω και last hit εντωμεταξύ. Παιδιά, αυτά για τώρα. Κάντε like στο βίντεο, subscribe και αφήστε με να παίξω τώρα γιατί έχω πορωθεί εδώ πέρα.